Good morning to the cutie pie, looking very nice. Good morning to the cutie pie. Ποιος είναι αυτός ο πρίγκιπας, ποιος είναι αυτός ο όμορφος, ποιος είναι ο πιο γλυκός σκυλέτος, όλοι κάτσε να σε χτενίσω μωρέ, να είσαι ωραίος μωρέ, να βγαίνεις στα YouTube για μωρέ, μωρέ. Να βγαίνεις στα YouTube για μωρέ, να είσαι περιποιημένος, όχι ότι και απεριποίητος, είσαι ασκημομούρης, είσαι ο πιο όμορφος του κόσμου, σ' αγαπώ και σου λέω μια ζεστή γλυκιά καλημέρα. Αχ, θα σε φάω. Θα σε φάω, θα σου καταπιέσω το κεφάλι από γλύκα μέχρι να γίνει ένα με την κουβέρτα. Μα τι πατσαβούρι είσαι εσύ και τι μύτη είναι αυτή πλαστικιά. Θα τρελαθώ μαζί σου ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή νύχτα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλότατο της Παπαντής, καλό το Αγίου Πνεύματος, γερό να είναι και ότι να είναι. Με να μπορώ να μας βγει, με κανένα να μην βγει και αν δεν θέλει να βγει, να μην βγει, να κάτσει μέσα και σκασίλα μας μεγάλη. Μα τι ωραία που χειμωνιάζει και παράλληλα έχει και αυτό τον ήλιο, το γλυκούλι, κοιτάξτε. Αυτή τη γλυκιά ντάβια ηλίου που βλέπω μπροστά από το παραθύρι μου. Εμένα αυτό με φτιάχνει τώρα, με φτιάχνει. Επίσης με φτιάχνει το γεγονός ότι ήρθε η εποχή που για να πάω βόλτα το Joy. Καλημέρα, είπα. Αν είπα και καλησπέρα και τα πάω όλα. Που για να πάω βόλτα το Joy, κάνω αυτή τη μαγική λατρεμένη κίνηση. Αλλά τα χείλη των ασέβων. Τρελαίνομαι, παιδιά, να με την πιτζάμα, να βάζω ό,τι βρω μπροστά μου να ζεσταθώ και να πηγαίνω βόλτα το παλαιό σκυλό μου, το οποίο βρέξει χιονίσει, χειμώνα καλοκαίρι, τι θέλει τη βολτίτσα του, καθότι ζωντανών. Joy, πάμε να εχεκλάσουμε και επιστρέφουμε γιατί έχουμε δουλίτσες με την τουλάπα μας. Σήμερα θα κάνω αυτό που αναβάλω για πάντα. Το αναβάλω χρόνια, το κάνω καθ' και λίγο, αλλά και πάλι αυτό σαν να αναβάλλεται φαίνεται, διότι ευγατίζει. Θέλω να ξεφορτωθώ ρούχα από την ντουλάπα, θα ασχοληθούμε με ένα δίφυλλο σήμερα, τα οποία δεν φοράω ποτέ, μεν, δεν τα πετάω κιόλα. Δηλαδή, τι έχω γίνει, κάποια γιαγιά. Τσισόκακο, ανεβαίνουμε και πάμε βουρ μέσα για ντουλάπα, θα βοηθήσετε. 5 minutes later. Αργήσαμε, δεν αργήσαμε. Και όμως αυτός που βλέπετε έχει άλλη διάθεση πια, καθότι έκανε τις φυσικές του ανάγκες και είναι πανέμορφος, πανέξυπνος. Είπε, Joy, σ' αγαπώ ρε αλήθεια. Ρε παιδιά, του κάνω ερωτική εξομολόγηση 24-7. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, τρίτη για σας. Δεν σας είπα τα βασικά. Και σε έχω ένα δυσάρεστο. Τρίτη και για μένα. Δεν ξέρω το βίντεο αν θα ρίξει 2,5. Καθώς το ανεβάζω σήμερα, σας είπα προηγουμένως ότι η αναβλητικότητα είναι η δεύτερη μου φύση αυτόν τον καιρό. Κάτι τραβάω εγώ, κάτι τρέχει, δεν ξέρω τι να σας πω. Είμαι πιο αποσυντονισμένος, αποδιοργανωμένος, αποκλαμμένος από ποτέ. Αλλά θα το βρούμε εμείς, θα το βρούμε. Και ξέρετε πώς θα το βρούμε. Φτιάχνοντας το μέσα μας. Και όταν μιλάω για το μέσα μας, δεν μιλάω για την ψυχολογία και όλα αυτά. Αυτά ξυπακούονται. Μιλάω για την τουλάπα μας. Όταν μέσα στην τουλάπα σου γίνεται χαμός, πώς να γίνεται να υπάρχει αρμονία στη ζωή σου. Πρέπει να ξεκινήσεις από μέσα. Και μην βλέπετε που είμαι νοικοκυράκος, ας πούμε, και το έχω το σπίτι καλά, άμα μπεις και το δεις. Για άνοιξε καμιά πόρτα, για άνοιξε καμιά κρυφή τουλάπα. Έχω σκελετούς μες στις τουλάπες κι εγώ. Εντάξει, οι τουλάπες είναι άπειρες. Ντρέπομαι γιατί σε αυτό το σπίτι κάποτε έμενε μια τετραμελής οικογένεια. Και τώρα μένω εγώ και είμαι μισός άνθρωπος ακόμα ο Joy και δεν μου φτάνουν οι τουλάπες. Καθότι τι γίνεται. Με τη δουλειά που κάνω έρχονται συνέχεια ρούχα. Δεν αγοράζω ρούχα. Πολύ σπάνια. Έρχονται ρούχα, χορηγίες θα είναι, κάτι θα μας δώσουν στην εκπομπή. Κράτα αυτό Παναγιώτη, να το χαίρεσαι και τους ευχαριστώ όλους τόσο πολύ. Αλλά εγώ μαζεύω ρούχα τα οποία δεν τα φοράω. Και σύν τούτη μαζεύω ρούχα που δεν τα φοράω εδώ και 10 χρόνια στην τηλεόραση, έχω και ρούχα από αλλιά, από τις πίστες, από τα κουτούκια. Από τα μπουζούκια, από τα χιλιαδιό. Και έχω πετάξει κι αν έχω πετάξει. Κάθε 2-3 μήνες κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά ανοίγεις. Δεν έχει χώρο, ας πούμε. Δηλαδή, για να πάρεις κάτι, να χώσεις κάτι, θέλει επέμβαση. Και δεν τα φοράω. Οπότε, τι θα κάνω σήμερα. Θα θέσω στον εαυτό μου το κρίσιμο, το critical ερώτημα. Ρε φίλε, αυτό το ξαναβάλεις. Δώσ' το να πάει στο καλό. Γιατί πολλές φορές λέω, δεν το φοράω, αλλά μα θέλω καμιά μέρα να το φορέσω. Και έτσι έχω κάποια ρούχα μέσα που χρονολογούνται από την Επανάσταση του 21. Τα χαιρετίσματά μου. Στην Πουπουλίνα, Λασκαρίνα, πολύ φίλη, πολύ φίλη. Λοιπόν, τοποθετώ την κάμερα στο τρυποδάκι.
Ανάβω και ένα φως για να βλέπετε τη φάση εδώ πέρα. Θα βάλω και το μικροφωνάκι μου γιατί θα περιφέρομαι να με ακούτε. Και ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Α! Και θέλω από κάτω να μου γράψετε πού να τα δώσω. Γιατί εγώ τα δίνω από εδώ και από εκεί, από χέρι σε χέρι. Αλλά αν υπάρχει κάτι πιο massive, να το έχω υπόψη μου. Αν δηλαδή κάποια ρούχα δεν ξέρω τι να τα κάνω, να τα δώσω εκεί που θα μου πείτε εσείς. Σωστός. Σωστός. Ξύπνησα νύχτα και μες στον ύπνο μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ, όχι εσύ, εσύ. Έτσι προσκάλεστη στο νου την πόρτα. Στην αγκαλιά μου σε καλοδέχτηκα, αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη που τόσα χρόνια ήσουν πυγμένη. Μεγάλη επίσημη που τόσα χρόνια ήσουν. Α, έχουμε conflict. Άκυρο το challenge. Δεν θα πετάξω τίποτα γιατί αυτός ο καθρέφτης έχει μπει εδώ. Βέβαια θα μου πεις μπορώ να πάρω τον καθρέφτη. Ναι. Σωστό και δάφτο. Πού να τον βάλω εδώ, σας εμποδίζει? Δεν μ' αρέσει να το βλέπετε εδώ σαν αγκουράκι στην άκρη της οθόνης σας. Το παίρνω κανονικά και τον πάω πιο πέρα. Τι να κάνεις. Μερικές φορές πρέπει να τον πάρεις. Ιδάλλως εμποδίζει. Λοιπόν, Joy, είσαι τόσο τυχερός που κυκλοφορείς ξεβράκωτος σαν τον Donald Duck. Χαμούλης, αυτό εδώ πάνω δεν ξέρω τι είναι. Α, είναι διάφορα αξεσουάρ και τέτοια, ας πούμε. Που... Αυτά είναι ένα βίντεο. Αυτό εδώ είναι ένα βίντεο. Σας το αρχίζομαι, από μόνο του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μια κρεμάστρα εδώ, τη φάση. Και... Πάρα λίγο να σκοτώσω τον Τζόι. Καλά, ε. Σαν ψέμα θα φεύγει ο Τζόι. Θα του ερχόταν αυτό στο κεφάλι, θα ξέρω από πού του ήρθε. Και αυτό και ο θάνατος. Εδώ τι έχω. Γυλαίκο, ένα γυλαίκο. Ρε παιδιά, κάποτε φορούσα πολύ τα γυλαίκα. Τα φορούσα και στην πίστα τα φορούσα και στη ζωή τα φορούσα. Τώρα δεν τα φοράω, οπότε αυτό είναι σίγουρα η Ευελίνα, σίγουρα. Αλλά δεν ασχολούμαι μαζί της τώρα. Δεν μπορώ, έχω δουλειά, κουκλίτσα. Α, λοιπόν, θα ξεκινήσω με πολύ γκράντε πράγματα. Αυτά δεν θα τα πετάξω, ούτε θα τα δώσω, γιατί είναι ας πούμε κοιμήλια. Αυτό είναι ένα ζωνάρι, το οποίο φορούσα στο Rex το 2009, με ένα κουστούμι, φορούσα ένα κουστούμι Dior, μπλε σκούρο, σχεδόν μαύρο, blue black ας πούμε, με μαύρο πουκάμισο. Όταν μου πείτε μπλε με μαύρο, ναι, τι να κάνουμε, ήμασταν μπροστά τότε. Τα είχαμε συνδυάσει, πάναπλο στην ουσία, very κομψό, αλλά επειδή εμφανιζόμουν στη σκηνή του Rex, ας πούμε, Rex είναι αυτό, ήθελε το κάτι της του. Οπότε ο τότε στυλίστας μου, ο Τύρης ο Τσαχδής, πήγε και έφτιαξε στην Crystal Mez αυτό το ζωνάρι, το οποίο είναι τίγκα στο Σβαρόφσκι, όλο και τιμένο, και ήταν εδώ στη μέση και του δίνε παιδιά. Τώρα εντάξει, στην κρεβατοκάμαρά μου φαντάζομαι ότι σας φαντάζει και εσάς κάπως υπερβολικό. Κι όμως στη σκηνή του Rex ήταν ολόσωστο. Τι ωραίο το Rex. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Καταπληκτικό. Έχει αυτή τη δομή μέσα, την κατασκευή που είσαι στη σκηνή, τραγουδάς και για κάποιο λόγο, επειδή έχει όλες αυτές τις διαβαθμίσεις, σε όλο μα όλο σου το οπτικό πεδίο γύρω-γύρω είναι άνθρωποι, είναι κόσμος. Φυσικά κάτω η σάλα, αλλά και όλοι οι εξώστες, οι οποίοι είναι πολλοί, και ο Βαλ, σου δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι ψόλος το οπτικό πεδίο, όπου και αν κοιτάς, άνθρωποι. Υπέροχος χώρος. Με τον Γιάννη Πλούταρχο ήμασταν εκεί το 2010, 11, 9, εκεί. Πάνε 12 χρόνια και. Λοιπόν, πρέπει να είμαι αποφασιστικός, ωραίος και γνήσιος. Αρχικά, τι λέτε να κάνω, τι σκέφτομαι να κάνω. Α, τι άλλο έχω εδώ. Dolce & Gabbana λέει εδώ. Τι μου λες, μπράβο ρε. Αντίστοιχα, φορούσα στο λαϊκό ένα λευκό πουκάμισο, απλό μάο, με ένα μαύρο παντελόνι, πάναπλα, αλλά έβαζα αυτή την τυράντα, η οποία το έκανε σούπερ υπερτέλειο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε, το νιώθετε και εδώ έχει το κρυσταλάκι του. Αυτά είναι όλα κόλπα του Σωτήρη, του Τσαχδή. Τον οποίο έχω χάσει. Τι κάνει Σωτήρη, πού είσαι, εσύ καλά. Σου στέλνω την αγάπη μου. Αυτά είναι κοιμήλια, δεν τα πετάω. Κάποτε μπορεί να χρησιμεύσουν είτε σε κάποιο live, είτε σε κάποιο show, είτε σε κάποιο τάφο. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά τα αφήνω στους κληρονόμους μου. Αν θέλουν να μου τα βάλουν, τι να πω. Ας μου τα βάλουν, Παναγία μου. Λοιπόν, ήδη έχει αποσυρθεί ένα γυλαίκο. Θα δοθεί σε φιλανθρωπίες. Πάρα πολύ γρήγορα θα απαλλαγώ από αυτά που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβάλω και ήρθε ώρα να το ομολογήσω στον εαυτό μου. Βλέπω αυτό το πουκάμισο εδώ. Πω, παιδιά δεν βγαίνουνε. Δεν μπορείς να τα τραβήξεις. Ας ξεκινήσω από τη γωνία. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ένα H&M, ό,τι να είναι. Πουκάμισο, το οποίο έχει αυτή τη λεπτομέρεια και επειδή έχει αυτή τη λεπτομέρεια, έχω πάει να το πετάξω δεκάδες φορές και λέω, μωρέ, άστο, γιατί έχει αυτή τη λεπτομέρεια. Όχι, ρε φίλε. Ναι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, αλλά αφού δεν το φοράς το ρημάδι, δίπλωσέ το
και δώστο σε έναν άνθρωπο να το βάλει. Γουρούνι. Τι γουρούνι είναι αυτός, ρε. Εγώ. Όχου. Αυτό μου αρέσει να το κρατήσω, λέω. Γιατί είναι ένα μπλε σκούρο κοστούμι, ας πούμε. Κάπου μπορεί να φορεθεί. Το φόρεσε πρόσφατα σε μια διαφήμιση που έκανε για τα Lays. Δεν ξέρω αν το είδατε στο Instagram και στο TikTok. Λοιπόν, εσύ μένεις. Santé, you stay, sa say away, που λένε στο RuPaul που είχα δει κάτι επεισόδια. Santé, you stay. Έμεινε αυτό. Τώρα αυτό το που κάνεις, όσο μ' αρέσει. Μ' αρέσει, είναι ας πούμε καλοκαιρινών και μόνο θα το κρατήσω αυτό. Γιατί είναι και από κάτι, είναι ο Βεντούρι που αγαπάω. Αυτό μπορεί να το βάλω το καλοκαίρι με τίποτα μαύρα σε κανένα νησί να αερίσει λίγο, να ανεμίσει, μην αερίσει, να ανεμίσει λίγο ας πούμε στο καντούνι, λίγο ανοιχτούλι, λίγο γκόμενος να το παίξω. Λοιπόν, μένεις κι εσύ. Όχι, μην το πάω πάλι έτσι. Μην το πάω έτσι, Παναγία μου. Ας βγει από μέσα μου αυτή η κατοχική γριούλα που τα κρατάει όλα και δεν τα πετάει. Γιατί και άλλες φορές έχω δοκιμάσει και κρατάω. Πρέπει να είμαι λίγο πιο αυστηρός. Θα είμαι λίγο πιο αυστηρός. Δηλαδή το μένεις δεν θα το λέω έτσι ελαφρά την καρδία. Τώρα το είπα λίγο ελαφρά την καρδία. Θα το βάλω αυτό. Μπορεί να το ξαναδούμε σε επόμενο βίντεο, σε 7 χρόνια. Θα δούμε. Όχι, αυτό θα μείνει. Αυτό θα μείνει γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σετ. Το χρώμα αυτό του εμετού. Δεν είναι του εμετού ακριβώς, καταλαβαίνετε τι λέω. Πάρα πολύ ωραίο, μοντερνιά, χαλαρό, με μανικάκι μέχρι εδώ, με το παντελονάκι του το φαρδί, φαρδουλό, ζωνάκι έχει πάει. Αυτό είναι ωραίο σετάκι. Hunter guy. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι από Χαρά Μικρού. Από εκπομπή είναι οικονομημένα. Τα έχω βάλει μια φορά και μετά ξέρω κάποιες εταιρείες μου τα χάρισαν να τα κρατήσω, να τα φορέσω, να τα χαρώ. Και εγώ είμαι με αυτά που βλέπετε, με τις πιτζάμες κυκλοφορώ μια ζωή, δεν βάζω τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τζιν πουκάμισο, το οποίο όμως το φοράω. Ζάρα είναι, το οποίο το φοράω εδώ και 10 χρόνια, 15. Όχι, δεν θα το βάλω άλλο, γιατί δεν το βάζω. Έχω καιρό να το βάλω κιόλας. Εσύ θα δοθείς σε φιλανθρωπίες να σε χαρεί ένας άνθρωπος, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζω, φίλες φίλοι, με αυτό το πουκάμισο που πάντα το κρατάω, ποτέ δεν το πετάω και ποτέ δεν το φοράω επίσης. Όχι, δεν θα. Πρέπει να ξελαφρύνουμε την ντουλάπα. Θα δοθεί. Μωρέ, μήπως να μην το έδινα. Όχι, θα το δώσω. Τι παθαίνω, το παθαίνετε. Μπορείτε να ξεφορτωθείτε πράγματα. Μιλάμε ότι έχω ξεφορτωθεί πολλά πράγματα, όχι ιδέες. Έχουν φύγει από εδώ μέσα containers με πράγματα. Αλλά για να φύγουν πρέπει να περάσει ένα εύλογο διάστημα, ας πούμε, 30 ετίας. Τι φάση. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο εύκολοι στο να πετάμε πράγματα από τη ζωή μας. Γιατί αυτό έχει και ένα συμβολισμό. Πετάμε καταστάσεις, πετάμε βαρύδια, πετάμε πεπιθήσεις, πετάμε αντιλήψεις, στερεότυπα. Αυτά τα χαζά με τα οποία έχουμε μεγαλώσει κατά καιρούς, που μας τα φόρεσε η κοινωνία, μας τα φόρεσε μια δασκάλα μια μέρα, μας τα φόρεσε ένας αυτός, κάτι που είδαμε, κάτι που διάβαζε. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό το κρατήσω. Σετάκι κι αυτό, σε άλλο χρώμα. Λίγο πιο ανοιχτό, το βάζεις και σε μια βάφτιση. Τώρα που θα βαφτίσουμε την Ήρια, δηλαδή, μπορεί να σκάσω και έτσι άμα κρατάει ο καιρός. Θα δούμε. Τώρα που είπα καιρός, άναψα τζάκι χθες το βράδυ. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Είναι τόσο ωραία που μπαίνει ο χειμωνάκος, ρε παιδιά. Μου είχε λείψει πολύ ο γλυκούλης μου ο χειμωνάκος. Τι είσαι εσύ, μες στην τζαλάκα είσαι, ό,τι και να είσαι. Α, οκ. Από Wanted Men. Εντάξει, αυτό δεν το φοράω και δεν το βρίσκα. Είναι ένα μαύρο πουκάμισο που κάνει λίγο κιμόνο. Κάπως κλείνει εδώ. Και θα το κρατήσω, αλλά πρέπει να το σιδερώσω. Προφανώς το όπλινα και το πέταξα στην ντουλάπα έτσι, πατσαβούρα. Μια χαρά με βρίσκω, μπράβο. Μα όταν δεν ξέρεις τι έχεις και πού το έχεις, μοιραίο είναι κάποια πράγματα να αδικούνται. Εσύ μένεις, τώρα με δεύτερη σκέψη, και αυτό Hunter Guy είναι, αυτό είναι στο χρώμα το λαδί σκούρο, δεν ξέρω τι το λέτε εσείς, τι το βλέπετε, γιατί παίζει να έχω και χρωματοψία. Είχα μια κουβέντα με την Ευελίνα τώρα για τα βίντεο της. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φίλτρο που βάζει η Ευελίνα στα βίντεο της στο YouTube. Και της λέω, ρε εσύ, τι βάζεις, ας πούμε. Και βγαίνει λίγο πράσινο μπλεδί, ας πούμε. Έχουν μια απόχρωση όλο σου το βίντεο. Και μου λέει, δεν βάζω τίποτα. Λέω, μου λέει, δεν βάζω τίποτα. Λέω, δεν βάζεις, δεν κάνεις παιδί μου, τη λέω, color correction, δεν ρυθμίζεις τα χρώματα. Μου λέει, όχι. Τη λέω, γιατί όλα σου τα βίντεο έχουν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μου λέει, δεν έχουν. Και συνειδητοποίησα ότι μπορεί. Αυτό που εσείς χρόνια λέτε κόκκινο και εγώ λέω κόκκινο να είναι δύο πολύ διαφορετικά χρώματα. Ή αυτό που λέτε εσείς πράσινο και εγώ, ας πούμε. Τώρα εγώ αυτό το βλέπω λαδί. Εσείς τι το βλέπετε, Χριστέ μου, δεν το βλέπουν λαδί, θα γίνω ρεζίλι. Θα σε κρατήσω, εν πάση περιπτώσει, με τόσο κουβεντολόγημα που έγινε. Αυτό είναι αγαπημένο, το κρατάω. Είναι ένα πολύ ωραίο κοστούμι, πιο καλοκαιρινό. Έχει αυτή τη ριγούλα, τη βλέπετε. Μ' αρέσει, έχει πολύ ωραία εφαρμογή. Και με ένα λευκό φανελάκι το φοράω και ένα αθλητικό από κάτω και πάω πάλι σε βαφτίσια. Πόσες βαφτίσεις θα γίνουν φέτος και θα είμαι σε όλες εγώ, τι γίνεται, τι φάση. Μόνο για βαφτίσια έχω ρούχα. Παντελονάκι βλέπω εδώ, το οποίο είναι με την καρτέλα του πάνω, δεν το έχω φορέσει ποτέ και είναι ένα καταπληκτικό ντάντε.
το οποίο έχω φάει τον τόπο. Υπέροχο. Αγαπάω Ντάντε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε τους Ντάντε. Υπέροχοι. Του στέλνω και τα φιλιά μου, είναι αγαπημένοι μου. Εάς το καλό. Παιδιά, ξέρετε πόσες φορές το έχω ψάξει αυτό το παντελόνι και δεν το βρίσκω. Ξέρετε πού ήταν. Στην ντουλάπα. Πού να μου πάει όλος. Σαντέ, you stay. Και άλλο παντελόνι εδώ. Το άλλο Ντάντε που ψάχνω καιρό, ε. Το έχω φορέσει μία φορά σε μία παρουσίαση τον Ντάντε, σε ένα δείπνο που μας έκαναν και μας τίμησαν και ήταν απίστευτοι και περάσαμε τέλεια. Το ερωτεύτηκα και έκτοτε δεν το ματάδα. Είναι ένα καταπληκτικό παντελόνι. Κάνει αυτά τα που κρέμονται πίσω από τον κόλο, το βλέπετε. Έρχονται μπροστά και δένουν και γίνεται μια ιστορία, ας πούμε, άστα να πάνε. Και μαύρα φοράς και μόνο αυτό το παντελόνι να βάλεις έχεις κάνει, ας πούμε, μόδα. Συζητιέσαι. Σε συζητάνε δίχως γιατί και όχι άδικα. Δεν έχω φάει το μεταξύ. Άλλο ένα σετάκι από Wanted, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ πατσαβούρι επίσης και αυτό. Δεν το έχω σιδερώσει. Κάνει λίγο αυτή την ψευδέστηση του τζιν, ας πούμε, ενώ δεν είναι. Είναι βακερό, αν είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάρα πολύ ωραίο, με το παντελόνι το από κάτω. Μένεις. Προς το παρόν έχω βγάλει πολύ λίγα να δώσω. Τι γίνεται. Έλα, Παναγιώτη, συνέλθα, αγόρι μου. Έλα, λίγο παρταλιός. Τώρα, δεν μπορώ να αποχωριστώ αυτό το κοστούμι με το τόσο ιδιαίτερο χρώμα. Είναι πολύ ωραίο. Το βάζει ένα Χριστούγεννο, μια πρωτοχρονιά. Αρκεί να το θυμηθεί. Γιατί έρχεται το Χριστούγεννο, έρχεται η πρωτοχρονιά και λες πω πρέπει να πάω να πάρω κάτι να βάλω στο ρεβεγιόν. Δεν έχω ρούχα. Δεν έχω. Να! Δεν έχει. Τι δεν έχει. Τη μάνα σου και τον πατέρα σου έχει. Αυτή την τουλάπα μόνο. Άλλο ένα σετάκι. Γενικά τα σετάκια με έχουν τιμήσει και τα έχω τιμήσει. Γιατί τα έχω βάλει κατά καιρού στην εκπομπή πολύ. Αυτό βλέπω έχει και μια αλυσή η οποία κρέμεται από το παντελόνι. Ωραίο είναι. Just West. Δεν ξέρω από πού το οικονόμησα. Χαρά μικρού σίγουρα. Γενικά ενοχλάτε την. Ό,τι δείτε και σας αρέσει, ρωτήστε. Θα θυμάται τα περισσότερα. Για τα άλλα που δεν θα θυμάται, θα με βρει εμένα ιδιωτικός. Δεν χρειάζεται να. Λοιπόν, αυτό είναι τζακετό. Τζακετό πουκάμισο. Αυτό για να δω αν θα το δώσω. Θα δω αν μου κάνει. Γιατί δεν θυμάμαι να το έχω φορέσει πρόσφατα. Α, ωραίο. Είναι σαν πουκάμισο. Αλλά είναι και σαν. Κρατάει και για τώρα, ας πούμε, που είναι. Ο καιρός χαλαρός, το βάζεις και πηγαίνεις και έξω κάπου. Όχι, αυτό θα το κρατήσω. Γιατί να σας πω κάτι, να έχω και ένα τζιν που κάμισο, ας πούμε, αλλά το έδωσα. Αυτό θα το κρατήσω. Έχουν τη χρησιμότητά τους με ένα ωραίο παντελονάκι, ας πούμε, φασμάτινο, μονόχρωμο, είτε ανοιχτόχρωμο, είτε μαύρο, μια χαρά περνάει. Αυτό το που κάμισο το αγαπάω. Το αγαπάω γιατί κάνει έτσι. Και δεν ξέρω από ποιον είναι. Κωστής Von Kass. Α, είναι ένας σχεδιαστής Έλληνας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και αυτό το που κάμισο μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ρίγα του. Και δεν θα το δώσω, θα το κρατήσω, το αγαπώ και το εκτιμώ. Και είχε και καιρό να το δω. Τι κάνεις? Χαθήκαμε. Αυτό το πουκάμισο το ξαναβάλεις, Παναγιώτη? Όχι, δεν θα το ξαναβάλω. Ωραία, ρε φίλε, δώσ' το γιατί το έχεις 30 χρόνια εδώ μέσα. Τι φάση, H&M και αυτό. Όλο λέω, μωρέ, ας έχω αυτό το ριγέτο. Κάποια μέρα θα χρειαστεί. Δεν θα έρθει αυτή η μέρα, Πανούλη. Πάρ' τ' απόφαση. Πάλι σετάκι στο μόβ ανοιχτό είναι αυτό. Θα το βάλω. Δεν θα το βάλω, παιδιά. Είναι δύσκολο πράγμα να το βάλω εγώ αυτό. Δεν θα το πάρω απόφαση. Και σκέφτεσαι, ναι, ρε φίλε, αλλά μια φορά κάποια στιγμή είσαι σε ένα νησί το καλοκαίρι και θες να βάλεις κάτι, ας πούμε, για να κάνεις τη βόλτα σου. Αλλά πόσο συχνά είμαι σε ένα νησί το καλοκαίρι και θέλω να βάλω κάτι, ας πούμε, και να κάνω τη βόλτα μου. Και αν μου έρθει αυτό το πράγμα, θα το έχω βάλει αυτό το ρημάδι στη βαλίτσα. Νομίζω θα το δώσω αυτό. Θα το δώσω, παιδιά. Είναι δύσκολο σαν χρώμα. Δεν θα το επιλέξω εύκολα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι παράλληλα που κάποιος θα το χαρεί. Που θα είναι λίγο πιο ανοιχτό μυαλός από μένα το γερό συντηρίκλα. Λοιπόν, τι έχω εδώ. Ένα γκρι παντελόνι Peacock. Αϊ Peacock. Ωραία μάρκα κι αυτή. Δεν το έχω βάλει όμως ποτέ. Τι να κάνω. Μήπως να το πάρω να το δώσω στη χαρά μου. Θέλω να το βάλει στην εκπομπή καμιά μέρα. Είναι ωραίο αυτό. Τι λέτε, σας αρέσει. Peacock. ASMR το βίντεο ξαφνικά, χωρίς λόγο. Όχι. Εφόσον δεν ήξερα καν ότι υπήρχε, είναι πλεονασμός να θέλω να το κρατήσω. Ήξερα εγώ ότι υπήρχε, δεν ήξερα. Το πάρει κανένας άνθρωπος κι αυτό. Εδώ έχω ένα κοστούμι μαύρο, Ζάρα. Οκ. Δεν ξέρω βέβαια πως μου είναι σε size, γιατί έχω αλλάξει και 100 μεγέθη. Που με βλέπετε. Μπαίνω, βγαίνω, δυνατίζω, πάω γυμναστήριο, φεύγω από το γυμναστήριο. Α. Αν εξαιρέσει κάτι τρίχες του Τζόι που έχει πάνω. Εντάξει, είναι λίγο στενούλι εδώ. Κόβει, μαρκάρι, που λένε στην πλάτη, μαρκάρι. Τι λέτε, πείτε γρήγορα όμως, γιατί δεν μπορώ. Θα ανοίξω εδώ λίγο φως. Μας φάγανε τα σκοτάδια, μας φάγανε εδώ μέσα. Καλύτερα, τα ίδια σκατά. Μου είναι μικρό, με κόβει στους ώμους, στα μπράτσα, στις πλατάρες, στους τραπεζοειδείς, στους τετρακέφαλους, στα έτσι, στα αυτά.
θέλω και λίγο να τα λέω όλα αυτά, γιατί ας πούμε όσο να είναι μου δίνουνε. Όχι όμως. Το παντελόνι όμως δεν είναι το κουστούμιο, αυτό βλέπω τώρα. Το παντελόνι είναι ένα άλλο παντελόνι, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Μαύρο, safe, απλό και καλό, το οποίο είναι πάλι από Γκάντινο Βεντούρι νομίζω είναι. Αλλά τα τενσιόν είναι συνήθως φτύχουν αυτά τα τελικά, τα τέλεια τα ρούχα. Λοιπόν, μένει, το παντελόνι μένει. Κάνει παρέα με τα άλλα δύο Ντάντε εκεί. Αυτό θα μείνει για συναισθηματικούς λόγους. Είναι ένα κοστούμι το οποίο φορούσα στο Just the Two of Us όταν τραγούδισα το αραβογαλλικό. Είναι ένα φαρδί κοστούμι και ντυτό από Ντάντε, το οποίο κάποια στιγμή στη ζωή μου θα το ξαναβάλω, θα βρω τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο και μ' αρέσει πάρα πολύ και μου το έδωσαν με όλη τους την καρδιά μου, το χάρισαν, μου έστειλαν ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, τους άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση και μου είπαν αυτό είναι δικό σου. Και ως δικό μου θα το τιμήσω και θα το κρατήσω. Κάτι κρεμάστρες, ψάχνεις κρεμάστρες μερικές μέρες, ε. Τώρα έχω μαζέψει εδώ πέρα 48. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γυλαίκο το οποίο είναι μακό, αλλά είναι γυλαίκο με κουκούλα. Το αγόρασα το 2014 από τη Νέα Υόρκη. Ενθουσιασμένος που το βρήκα σε ένα εκδοτικό χωριό. Μου άρεσε τόσο πολύ. Λέω, φίλε, τι πήρες εσύ. Μπράβο, ξέρω. Και δεν το έβαλα ποτέ. Ποτέ, ούτε μια φορά. Το έχω βάλει μόνο σε φάση τι να βάλω, που το βάζω και λέω να βάλω αυτό, μπα όχι. Τακ, το αφήνω. Να βάλω αυτό, μπα όχι. Μόνο έτσι, έχει κάνει αυτά τα τεστ. Drive τα οποία έχει αποτύχει όλα. Οπότε ας δοθεί κάπου να εκτιμηθεί. Εδώ ένα πουκάμισο από Wanted, το οποίο είναι λίγο λινάτσα, λίγο και καλά θαρμένο εδώ πέρα, κάνει κάτι ξέφτια, κάτι αυτά. Βλέπετε, να τα. Φαρδουλό, καλοκαιρινό. Δεν θα το βάλω. Γιατί δεν το έχω βάλει ως τώρα. Οπότε. Να δοθεί. Παρακαλώ πάρα πολύ να δοθεί. Δώσου και σώσου. Αλίτες! Πουκαμισάκι καλοκαιρινό με κάτι κοκοφίνιξ, κάτι τέτοια. Θα δοθεί γιατί θυμάμαι ότι το πήρα πρόπερση, το έβαλα πρόπερση. Δεν το έβαλα ούτε πέρσι, ούτε φέτος, το καλοκαιρινό που πέρασε. Οπότε δεν γίνεται. Αυτό το καρό πρέπει να το έχω παιδιά 15 χρόνια. Και τόσα να το βάλω. Έχεις φύγει νύχτα, δεν το ξέρες. Το έμαθες κι εσύ κατόπιν εορτής και τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα και δυσάρεστα. Εδώ τι έχω, άλλο ένα καρό. Αυτό το έχω φορέσει πάρα πολύ και το έχω φορέσει τόσο πολύ που έχω πάψει να το φοράω. Οπότε είναι ώρα να το φορέσει κανένας άλλος άνθρωπος. Τα οποία είναι όλα σε άριστη κατάσταση, έχω να σας πω. Γιατί δεν είναι πολύ φορεμένο. Τώρα αυτό είναι πολύ φορεμένο. Κι όμως, φίλες και φίλοι, το έχω πένα, μπερεκέτη. Άλλη μια. Κρεμάστρε, ένα μαύρο πουκαμισάκι το οποίο αρχικά ξεκινάει ως απλό μαύρο πουκαμισάκι αλλά πίσω γίνεται της κακομοίρας, το κάγκελο φίλες και φίλοι. Έχει αυτό το ειριδίζον γοργονέ πράγμα που το καθιστά πολύ δύσκολο στο να το βάλω. Δεν θα το βάλω, με ξέρω, θα το βάλεις πάνε, όχι δεν θα το βάλω. Θα το βάλεις, όχι δεν θα το βάλω και η απόδειξη δεν είναι πια δικό μου. Δεν μένει πια εδώ. Σακακάκι μακό. Ποιος άλλος έχει σακάκι, μακό σακάκι. Σαν ζακέτα δηλαδή, αλλά που είναι σακάκι και μου είναι και πάρα πολύ μικρό. Γιατί θυμάμαι ότι το φορούσα αυτό κάποτε που είχα γίνει σαν θερμόμετρο ήμουν. Είχα γίνει σαν γραμμή. Είχα καταδυνατήσει πριν από πόσα χρόνια ήταν, το 15, 16, 17. Είχα γίνει σαν τηλεγραφόξυλο και μου είχε πιάσει και μία διαστροφή. Μάλλον περνούσα κάποια διατροφική διαταραχή, δεν ξέρω. Που όσο αδυνάτιζα, τόσο την έβρισκα. Δηλαδή με ενοχλούσαν και τα κόκαλά μου. Λέτε να πέρασε καμιά νευρική ανορεξία. Έτρωγα. Αλλά γούσταρα να είμαι σκίνη. Δηλαδή, αμό. Τώρα βλέπω τον εαυτό μου σκίνη και με συγχαίρω που προσπαθώ να βάλω όγκο. Γενικά η ζωή, παιδιά, είναι όπου σε πάει, έτσι. Δηλαδή, έχω τώρα 3-3,5 χρόνια που τρώω σαν τρελός για να βάλω μυϊκό όγκο και ο ίδιος άνθρωπος, πριν από 5 χρόνια, 6, προσπαθούσε να αδυνατήσει. Σαν τρελός, να είναι αδύνατος. Πολύ ωραίο πουκαμισάκι, πολύ ωραίο καρό. Εσένα θα σε κρατήσω γιατί θα σε βάλω, το ξέρω, είσαι πιο χειμωνιάτικη επιλογή, τα καφέ σου, τα μπλε αυτά μου αρέσουν. Μπορώ να με φανταστώ να πίνω μια κούπα ζεστή σοκολάτα δίπλα από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να περάσει ένα σπουργίτι, να μου τσιμπήσει τη μύτη και να καταλαβαίνετε όλο αυτό. Εδώ έχω ένα μπλε σκούρο πατσαβούρι, το οποίο ή το έβαλα σιδέρωτο κατευθείαν στην ντουλάπα. Όχι, αυτό να σας πω κάτι. Κλάσικ. Μπλε σκούρο που κάμισο μάω θα μείνει. Θα το κρατήσω. Μπέρσκα είναι, δεν βαριέστε. Μην γίνομαι όμως ελαστικός έτσι τώρα γιατί τσαντίζομαι. Λοιπόν, αυτό.
Και αυτό το λαδί θα το κρατήσω. H&M. Θα το κρατήσω. Medium είναι. Θα μου κάνει μικρό. Κάτσε να δω. Να ξέρετε κι εσά, θα μου κάνετε ένα δώρο, τι μεγέθη φορά. Θα χαλάσουμε εκεί. Σαν να πηγαίνει προς το... καλό μου είναι το medium. Καλό είναι και στο μανίκι. Κρατάει. Λίγο το θέλω. Μπας και θέλω large. Καλά, πες το κλέβεις, σηκώνεις το μανίκι ρε φίλε. Λοιπόν, όχι, θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το λαδί του. Καλό είναι. Θα μείνεις. Τυχερούλικο, θα μείνεις. Εντάξει, βλέπω ότι στην ντουλάπα κάτω-κάτω έχω και έναν ιδρύο. Στο κουτί του. Είχα κάποτε κάτι ψαράκια. Μετά υπήρξε μία ξαφνική θανατική εξέλιξη. Αυτό δεν σας το δείχνω καν. Το έχω συγχαθεί. Δεν θα το κρατήσω. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτό είναι λίγο χριστουγεννιάτικο βέβαια. Αλλά ξέρω ότι μου είναι λίγο στενό εδώ πέρα. Οπότε μίλησε η εμπειρία εδώ. Μίλησε η εμπειρία. Αυτό είναι από αυτά τα πουκάμισα που είναι πιο μάλινο, πιο ζεστούλι. Τι να κάνω με αυτό, τι μέγεθος είσαι. Σκότσεν σόντα είσαι. Μπορώ να το δω, θα το δω. Τι να κάνω, τι να κάνω. Α, έχει και αυτή τη λεπτομέρεια, κοιτάξτε. Είναι κάτι τζιμ εδώ. Παιδιά, τα έχω ξεχάσει. Τα ξεχνάω τα ρούχα μου. Και φοράω τα ίδια και τα ίδια. Όπως το κάνω και με τα παπούτσια. Έχω 50 ζευγάρια παπούτσια και φοράω ένα. Ένα, το οποίο είναι λιωμένο. Αλλά αυτό αγαπάω. Λοιπόν, θα το κρατήσω αυτό. Νομίζω ότι μπορώ να το φορέσω και φέτος. Αρκεί να το θυμηθώ, να το δω. Και να μην είμαι αφηρημένος. Εντάξει, είμαστε στα μισά περίπου, ε. Μετά τα πράγματα είναι πιο εύκολα γιατί είναι κοστούμια, είναι πιο ογκώδη. Τώρα το πολύ το που καμισωμάνι είναι το θέμα. Να φύγει από τη μέση. Εσύ έχεις φύγει ασυζητητή. Αυτό εδώ πέρα που φλικάρει ακόμα και στο YouTube. Βλέπετε. Το έβαλα. Μία, δύο, πέντε. Δεν ήταν ένα πρακτικό που κάμισο. Δεν με βόλεψε. Και μου είναι επίσης πάρα πολύ στενό εδώ στους ώμους. Προφανώς αυτά τα πουκάμισα τα πήρα στο μετέχμιο ανάμεσα στον Παναγιώτη που θέλει να είναι σκίνι και κοκαλιάρης και στον Παναγιώτη που αποφάσισε να γίνει πιο σωματώδης και αθλητικός. Και ήταν ολόστενο εδώ, φάρδενε εδώ και όλο έβγαινε μια γραμμή α φόρεμα. Πολύ ωραίο κοκτέιλ. Να πας με τις φίλες σου να πιεις ένα ωραίο αυτό. Και εσύ έχεις φύγει, γιατί παρότι σε αγαπώ, σε έχω πάρα πολλά χρόνια και έχεις και εσύ το ίδιο ελάττωμα. Στενεύεις εδώ, φαρδένεις εκεί. Από φορέματα έχω, δεν θέλω άλλα, ας πούμε. Μου είναι λίγο φόρεμα, γι' αυτό θα το δώσω. Κοίτα, μαζεύεται μια. Έχει μαζευτεί μια αντάνα τέτοια τώρα, κάτι κάνουμε. Ted Baker. Πολύ ωραίο το Ted Baker, ως μάρκα. Πολύ το αγαπάω, αλλά αυτό το που κάνω τώρα, παιδιά, ανάθεμα και αν το έχω βάλει μια φορά. Και ανάθεμα και θα το βάλω και δεύτερη. Όχι, και αυτό. Το βλέπω, παιδιά. Την ώρα που πάω να το βάλω, καταλαβαίνω τι γίνεται αυτό. Μου είναι στενά στις πλάτες. Τι να κάνω που με πλαταράς. Τώρα λέμε τα δικά μας εδώ για να φτιάχνω εγώ λίγο μόνος μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο που κάμισο, χωρίς πλάκα, αλλά ποτέ δεν μου έκανε. Νομίζω ότι μου το είχε κάνει δωρό η αδερφή μου, η Δήμητρα. Γενικά αυτή με είχε ταράξει τα Ted Baker όταν ζούσε στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο. Και μου είχε φέρει πολύ ωραίες τσάντες Ted Baker, κάτι τέλειες κάλτσες, κάτι διάφορα. Άλλο ένα που κάμισο που θα φύγει άκλα αυτό, καθώς είναι. Medium. Αυτό να το κρατούσα. Τη βλέπετε τη λεπτομεριούλα του. Τώρα τα δοκιμάζω και με την μπλούζα, αλλά δεν θέλω να σας ξεβρακωθώ. Πώς αυτό είναι ένα πουκάμισο που μπορεί και να μείνει. Τι λέτε. Πάλι. Κόβει εδώ. Βλέπετε τι γίνεται. Πώς το βλέπετε ρε παιδιά. Φοράω και την μπλούζα από μέσα, αλλά μήπως το κρατήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό πραγματικά. Είναι μικρούλι. Κάτι κάνει εδώ, ε. Νιώθετε κι εσείς. Αν δεν είχα εσάς, αυτή η δουλειά δεν θα γινότανε. Είναι μια δουλειά που την κλωθογυρίζω στο κεφάλι μου. Πόσο καιρό δεν ξέρετε. Δίνεσαι κι εσύ, φίλε. Γεια! Και μοιάζει και με το Ted Baker. Κοίτα που τα είχα και παρεούλα. Λοιπόν, ένα σακάκι είναι αυτό. Το οποίο ούτε καν ξέρω τι μάρκα είναι. Δεν λέει κάπου. Ζάρα. Έχει αυτή τη λεπτομέρεια, παρότι μαύρο, έχει αυτή τη λεπτομέρεια με την μπλε electric ριγούλα που κάνει. Που το καθιστά κάπως ενδιαφέρον εδώ και τέτοια. Αλλά νιώθω ότι είναι λίγο βαφτιστικό. Και ως εκ τούτου θα πάρει τον Πέουλο. Ενώ μου αρέσει. Αυτό θα το κρατούσα αν ήταν ένα size παραπάνω. Αλλά δεν μου κάνει πια. Έκανε όμως στον Πανούλη τον κοκαλιάρι. Μην ξεχνάτε. Δεν μπορώ να τους ικανοποιούμε κιόλας. Ο κοκαλιάρης ικανοποιήθηκε. Ο άλλος θα περιμένει. Άλλο ένα. Τι είναι αυτό, Ζάρα, είναι και αυτό. Ωραίο σακακάκι. Γκρι, ας πούμε. Κάνει και αυτό μια ριγούλα και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι η μοίρα του θα είναι κοινή με το προηγούμενο γιατί τα είχα πάρει μαζί αυτά τα δύο. Και πρέπει να είναι ίδιο το size τους. Δεν βλέπω, μπορέ. Βλέπω ότι πάω να καταπιέζω την ψυχή μου όταν πάω να το βάλω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τι τα φυλάω, μπορείτε να μου πείτε, τι τα φυλάς. Ξηχαμένε. Κι όμως, αυτό είναι καλό, διότι κι άλλο ένα σακάκι θα διοχετευθεί και κάποιος θα το χρησιμοποιήσει που το χρειάζεται. Κι άλλο σακάκι. Και αυτό είναι. Μαζί με τα άλλα το είχα πάρει, το θυμάμαι. Τα ίδια σκατά θα είναι.
γαλάζω αυτό. Με αυτή την ωραία. Η Ευελίνα Νικόλη θα πει αυτή, παιδιά, θα τη βρίσω, ε. Δεν με αφήνει ησυχία. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, θα βγούμε για Halloween. Όχι, μου είναι μικρό. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Ωραία, πες ότι έβαλα λίγο όγκο. Μου μακρύναν και τα χέρια. Ή τα φόραγα έτσι, σαν τον Καραγκιόζη. Λίγο έτσι με μπερδεύει αυτό. Με μπερδεύει αυτό που γίνεται. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το δίνω. Είναι σακάκι τύπου φράκο. Είναι έτσι. Και από κάτω κάνει έτσι. Και έλα ρε, έχει χωρίστρα. Και είναι φράκο, μάιστρος. Αλλά, παιδιά, έχω ψηλώσει. Πείτε μου το, ψηλώνω. Μετά τα 40 ψήλωσα. Μου είναι κοντό, το δώσω και αυτό. Τώρα αυτό που θα μπλέξει πίσω το δει και θα πει που έμπλεξα. Κάποιος πιγκουίνος έδωσε τα ρούχα του. Ας το πει, τι να κάνω, ας το δώσει στο πλησιέστερο πιγκουίνο που ξέρει κι αυτός. Οι κρεμάστρες, από άλλα ανέκδοτο εδώ, 80 αυτή τη στιγμή. Αυτό τι είναι που το έχω και σε nylon, protected. Ένα σακάκι ακόμα, πάρα πολύ ωραίο. Έχει τα αυτά του εδώ, μια τσαχπινιά, ένα τέτοιο. Λέτε να είμαστε τυχεροί να μας μείνει από size και να το βάλω καμιά μέρα. Κάνει και αυτά τα ωραία μέσα στη φόδρα, τα κόκκινα που τα βλέπεις και δεν τα βλέπεις. Τα βλέπεις μόνο στην. Όχι, μου είναι μικρό ρε παιδιά. Τι θα κάνω. Όχι, δεν κουμπώνει. Άμα το κουμπώσω κιόλας γίνεται ασφυξία. Πίσω κατακόβει, κοντό. Τι να πω. Θα γεμίσω την Αθήνα blazers. Τα φοράνε όλοι τα σακάκια τους. Στην καθημερινότητα. Θα κάνω λίγο πιο formal την Αθήνα. Η Αθήνα, εσένα, μόνο που σε είδα πριν, αυτό το είδε, έπεσε το μάτι μου μόλις άνοιξα τη ντουλάπα. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Το φορούσα κάποτε. Πού το φορούσα? Με την Μπέγκη όταν δουλεύα. Με την Μπέγκη και το Γιάννη, πάλι τον Πλούταρχο, στο Θέα ένα καλοκαίρι. Με ένα κοστούμι, δεν θυμάμαι τι χρώμα ήταν. Το κοστούμι αυτό ήταν πάντως. Α, γαλάζιο. Λοιπόν, το φορούσα με αυτό το γαλάζιο κοστούμι. Αυτό. Έχει και παντελόνι. Δύσκολο. Δεν θα το κρατήσω το κοστούμι, θα το δώσω. Το βαρέθηκα μωρέ κάπου. Και επίσης δεν μ' αρέσει που κάνει κάτι ριδίζων. Δεν μπορείτε να το δείτε μάλλον μέσα. Προσπαθώ να το κάνω να το δείτε, αλλά ενώ είναι τύπου σαν μάτα, ας πούμε, κάνει μια γυαλάδα που ριδίζει και αλλάζει χρώματα και λίγο ελαφρώς με εκνευρίζει. Και το παντελόνι του Μάνι Μάνι, ορίστε, να ξεκαθαρίζει λίγο κατάσταση. Να το και το παντελόνι του. Καλορίζω, καλοτάξιδο, όποιος πάρει το κοστούμάκι, να είναι καλά. Ό,τι χειρότερο. Το είδα μόλις άνοιξα την ντουλάπα, ήξερα ότι αυτό θα φύγει κατευθείαν. Το βαριέμαι, δεν ξέρω γιατί το αγόρασα, δεν υπήρχε προφανής λόγος και αυτό φάνηκε και από την ιστορία, δεν το έχω βάλει ποτέ μάλλον. Λοιπόν, αυτό το πουκαμισάκι μου φαίνεται συμπαθητικούλη. Θα το κρατήσω. Ζαράκι είναι, θα το κρατήσω. Κάνει το ίδιο ριβίζον που σας έλεγα ότι με εκνευρίζει πριν στο κοστούμι, αλλά σε πουκάμισο ίσως... Πιο κοροϊδεύω, δεν το βάλω. Δεν το βάλω, φεύγει. Φεύγει. Έφυγε κι αυτό, έφυγε. Λίγο να ελαφρύνει, παιδιά, η ντουλάπα, γιατί υπάρχουν άλλες 6 που με περιμένουν μετά από αυτό το challenge το σημερινό. Αν είστε καλά, παιδιά, και δεν με βρίζετε που σας κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα, ίσως το κάνουμε μαζί. Αν μου πείτε, βρε, δεν πας στο διάλογο και τα ρούχα σου, τότε θα το κάνω μόνος μου. Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Μισό λεπτάκι, ανωτέρα βία, με φωνάζουν. Αυτό είναι ένα γυλαίκο που θα το ξαναβάλω σίγουρα, το ξέρω. Μισό έρχομαι. Τι θέλεις, επίμονε, κυπουρέ. Καλημέρα, τι κάνεις. Σε συχαίνομαι. Γυρίζει το βίντεο. Πες ένα γεια. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Καλά είναι, εδώ με λυπούνται. Κοίτα τι γίνεται. Κάνεις τις δουλάπες σου, κάνεις σε καθάρισμα. Εδώ, ένα δίφυλλο, αυτό εδώ μόνο, όχι τίποτα φοβερό, αλλά γίνεται της κακομοίρας στο κάγκελο. Έχω σε δύο φύλλα ντουλάπας ρούχα για 7 δεκαετίες χωρών. Ναι, αλλά θα τα φτιάξεις και θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα βγουν και τα παιδιά και θα πάρουν έμπνευση και θα φτιάξουν και αυτοί τις δικές. Προς το παρόν θέλω να σου πω ότι από όσα έχω βγάλει από την ντουλάπα είμαι 50-50. Ναι. 50 κρατάω, 50 δίνω. Πολύ καλό ποσοστό είναι αυτό. Καλά, και το 50 που κρατάω, να ξέρεις, το κρατάω από τη βλαχιά μου, από το κατοχικό σύνδρομο. Ούτε αυτά θα τα βάλω, αλλά είναι μια αρχή. Θα σου πω κάτι. Θέλω να κάνω ένα ξεκαθάρισμα μετά από αυτά που σου πει ότι θα κρατήσεις. Α, ακούσατε τι είπε. Ήπουλη και πονηρή. Κοιτάξτε και τι όμορφη που είναι, κοιτάξτε τι κάνει. Καλεπτένα, ρε μωρό μου. Πολύ όμορφη, ρε. Πώς το κάνεις, ρε. Μάλλον έχω την ανάγκη να δείχνω σε κάποιον ότι πλένομαι. Όταν δεν κάνω vlog να το δείχνω σε εσάς, παίρνω τον Παναγιώτη να το δείχνω. Α, έχει vlog αύριο η Ευελίνα, να ξέρετε. Πολύ ωραίο. Πήγε στους Weekenders. Και μας δείχνει τους νέους τους. Αυτό που ο Παναγιώτης όσο και να χαμογελάει αυτή τη στιγμή. Yeah. Ναι, γιατί μας δείχνει τους νέους της φίλους, ησυχαμένοι. Εσύ την προηγούμενη εβδομάδα,
συγγνώμη που θα το πω. Αλλά εσύ την προηγούμενη εβδομάδα δεν έδειξε τους καινούργιους φίλους. Ναι, έδειξε τους καινούργιους φίλους που αναγκαστικά έπρεπε να έρθουν στη ζωή μου, καθώς με παράτησαν αυτοί που θεωρούσα αληθινούς φίλους ως τότε. Εσύ που είσαι αυτή. Χωρίς να θέλω να σου πω χωρίς να θέλω να σου πω τη διχόνια, λες ότι είναι αναγκαστικά καινούργιους φίλοι. Ναι, απλά την χάνει να είναι. Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο για, για τον Άγγελο και την Ελιάνα. Δεν σα πω αυτό που κάνει. Ναι, απλά την χάνει να είναι καταπληκτική για να είμαι τυχερό ότι ήρθαν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι τώρα που έφυγαν οι τοξικοί από τη ζωή μου. Οι τοξικοί άνθρωποι από την Ελλάδα. Προσπαθεί να με κάνει να ζηλέψω. Όχι, προσπαθώ να. Προσπαθεί να με κάνει να ζηλέψω τις καινούργιες του φίλους. Καλά. Τέλος πάντων, νομίζεις, ξέρει όλος ο κόσμος την αλήθεια ότι ήσουν αχάριστη, ατάσταλος και αυτό το γυλαίκο δεν το κρατάω. Γενικά γυλαίκα δεν κρατάω. Και ας ήρθε να βάλεις ένα γυλαίκο, κράτα ένα. Όχι, δεν θέλω γυλαίκα. Έχω βάλει πολλά γυλαίκα στη ζωή μου, Ευελίνα. Και αυτό το λέω και με την κυριολεκτική σημασία και με τη μεταφορική. Έχω φορέσει πολλά γυλαίκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι αν το αφήσω έτσι, κάπως θα δημιουργήσω ένα suspense. Έχω βάλει γυλαίκα στη ζωή μου και χειρολεκτικά και μεταφορικά. Αρκετά. Ωραίο. Πολύ, πολύ. Εγώ συγκινήθηκα, ας πούμε. Που δεν καταλάβες τίποτα κι εσύ, ε. Όπως και εγώ που το είπα. Λοιπόν, κι άλλο γυλαίκο. Τίποτα. Τα γυλαίκα έχουν φύγει όλα. Αυτό είναι από το No Name. Πρέπει να το έχω, παιδιά, 16 χρόνια. Δεν θέλω. Δεν θέλω γυλαίκο. Δεν θέλω κάθε μέρα που θα θέλει να βάλει ένα γυλαίκο και δεν γράφει. Ωραία. Άμα φτάσει αυτή η μέρα. Θα κάνω την καρδιά μου πέτα και θα πω δεν έχω γυλαίκο να βάλω. Δεν έχω δυστυχώς. Ή θα βρω ένα γυλαίκο. Θα σου έχεις ένα γυλαίκο να μου δανείσεις. Έχω, αλλά θα είναι τεράστιο. Τεράστιο, τεράστιο. Oversized. Είναι στη μόδα. Oversized. Γυλαίκα. Πού να σε βάλω σένα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Τα καλά νέα είναι ότι έχω και ένα που θα σου είναι μικρό. Έχεις γυλαίκο που θα μου είναι εμένα μικρό. Από πού. Γιατί παναγιώ ότι έχεις πλάτες και μπράτσα. Α, την κουβέντα μας. Εγώ έχω, την κουβέντα σου είχαμε. Τώρα έλεγα ότι εσύ τα περισσότερα που κάμισα δεν μου κάνουν γιατί δεν μου μπαίνουν εδώ. Και τα σακάκια. Δεν μου δείχνεις εμένα που δεν σου μπαίνουνε. Εδώ. Ναι, γιατί εκεί είσαι. Παιδιά, έχετε δει τα καλοδουλεμένα χέρια του που τα έχει χτυπήσει αλίπητα η αρμύλα. Η αρμύρα. Η αρμύλα, ε. Και αργάσει. Και τα έχει αργάσει. Ρε, φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ, ρε, μπρο. Λοιπόν, να σου πω, άσε με να τελειώσω τη δουλειά μου και σε παίρνω σε λίγο να τα πούμε. Σε λίγο μπορεί να μην μπορώ εγώ. Πού θα είσαι. Θα πάω να βάψω τα μαλλιά μου. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλά, πάρε με, εσύ και βλέπουμε. Εντάξει. Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο της Ευελίνας αύριο. Θα γίνει χαμός. Γεια σου. Καλή συνέχεια του ποτέ σου. Γεια. Σε παίρνω σε λίγο. Ήρθε να μας κατατσιτώσει. Λοιπόν, και έχουν φύγει 3 γυλαίκα ως τότε. Γυλαίκα, δεν θέλω γυλαίκα άλλο. Έχω φορέσει πολύ γυλαίκο στη ζωή μου. Τέλος. Τέλος τα γυλαίκα. Γυλαίκο, 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 γυλαίκο. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Γυλαίκο, γυλαίκο, γυλαίκο. Παιδιά. Γυλαίκα. Όλα αυτά γυλαίκα. Όχι. Τέλος τα γυλαίκα. Γεια σας γυλαίκα. Στο καλό γυλαίκα. Ένα Ζάρα κοστούμι μαύρο, το οποίο όμως είναι και αληστερό. Και είμαι σίγουρος θα μου είναι και περίεργο. Κάτσε το δω. Τι τα φυλάς αυτά, μωρέ φίλε, τι τα φυλάς. Αυτό κάπως κάθεται και σαν size. Ιδέα μου είναι να το κρατήσω, ρε παιδιά, τι λέτε. Το κρατάω αυτό. Όχι, δεν το κρατάω γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου. Το έχω 15 χρόνια. Δεν το βάζω. Γιατί να το βάλω φέτος, δεν το βάλω. Το ξέρω δεν το βάλω. Τζάμπα θα το κρατήσω. Αυτό το παντελόνι, κατά πώς το κόβω. Τι είναι. Τι Marx. No name. Δεν θα το φορέσω. Το έχω πάρα πολλά χρόνια και αυτό. Και είναι και σαν και το ύφασμά του είναι κάπως σαν χαρτόνι. Δεν ξέρω πώς να το καταλάβετε. Είναι. Δηλαδή, άμα το ανοίξω και το βάλω στο πάτωμα, στέκεται μόνο του. Και κάνει και αυτό το. Τα ακούτε. Το χαρτονέ. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω, δεν το θέλω. Ένα κοστούμι, σακάκι, τι είναι αυτό. Υπερ σατέν. Όχι. It's a no. Έμεινε και η ναυθαλινούλα μου, ωραία. Ναυθαλινούλα μου εδώ που κρέμεται. Ψυχούλα μου, τι κάνει. Βοηθά τα ρούχα μου να μην τα φάει ο σκόρο. Μην ανησυχεί, θα τα φάω εγώ. Τα τρώω εγώ. Μπορώ να γλιτώσω από το σκόρο. Λοιπόν, αυτό είναι το παντελόνι του σατέν κοστούμιου. Αυτό είναι ένα σακάκι το οποίο θα το κρατήσω για πάντα. Είναι Richmond. Λοιπόν, αυτό το σακάκι, παιδιά, το είχα πάρει πριν από 15 χρόνια όσο ένα μικρό μηχανάκι. Έκανε 1.700 ευρώ. Αυτό εδώ το. Είναι και ντυτό όλο με κρυσταλάκια, σβαροφσκάκια και τέτοια. Για πίστα και τέτοια. Δεν ξέρω αν μου κάνει πια. Αλλά δεν θέλω να το πετάξω για συναισθηματικούς λόγους και γιατί είναι και πανάκριβο. Τρελάκριβο. Λοιπόν, και αυτό ήταν σε συνεργασία με τον μέτρ του είδους Σωτήρη Τσαγδί. Μου είναι μικρό.
Όχι, θα το δώσω. Θα το δώσω και αυτό κάπου. Απλά θα το δώσω κάπου που να ξέρω ότι θα το αξιοποιήσουν σε κάτι, σε show. Γιατί δεν το βάλει τώρα κανένας αυτό το. Το βλέπετε ότι είναι λίγο ιδιαίτερο. Δεν πολύ λαμπειρίζει τώρα στο monitor που βλέπω, αλλά πιστέψτε με, όταν το βάλεις και σου πέσει πάνω σου προβολέας, είσαι Νίνα Λοτσάρη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Παραμένεις. Αυτό είναι το κοστούμι, το Dior που σας έλεγα, το Blue Black που φορούσα στο Rex με το ζωνάρι το πρώτο που σας έδειξα. Πάναυλο, οπότε μένει και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για συναισθηματικούς λόγους. Εδώ έχουμε ένα κοστούμι το οποίο είναι καφετή με μια έτσι ψηλή ριγούλα και μέσα λεοπαρδαλίτσα. Και αυτό από μόνο του προδίδει πως το κοστούμι αυτό είναι just καβάλι, το οποίο το έχω και αυτό εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, το οποίο και αυτό δεν φοράω εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και γι' αυτό θα φύγει. Δεν μπορώ άλλο. Τι τα φυλάω, τι θα τα κάνω, τι θα τα κάνω, μαζί σου τα πάρεις ρε. Από κοστούμια ένα θα πάρεις μαζί σου, ένα γαμπριάτικο που θα σου βάλουμε. Εκεί να σε κλαίνε. Και αυτό είναι ένα σακάκι το οποίο συχαίνομαι. Είναι το ίδιο ύφασμα που σας έλεγα πριν, το ζωντανό. Τι είναι το. Α, θυμάστε ένα παντελόνι που σας είπα ότι είναι σε χαρτονένιο και το βάλει στέκεται. Ήταν κοστούμι και έχει το ίδιο ακριβώς σακάκι. Όχι, it's a no. Λοιπόν, κλείνω ντουλάπα και πάμε να δούμε τι κάναμε. Ειδού λοιπόν τα αποτελέσματα. Αυτή εδώ την τάνα την κρατάω και όλο αυτό το βουνό, το οποίο συνεχίζεται και εδώ, το δίνω. Δηλαδή, κρατάω 40, δίνω 60%. Αυτό σημαίνει μια τεράστια ανάσα για την ντουλάπα μου, η οποία θα με ευγνωμονεί για καιρό. Δεν ξέρει βέβαια, και δεν ξέρετε κι εσείς βέβαια, πως στη δίπλα ντουλάπα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Καθώς έχω παντελόνια, τα οποία τα έχω το ένα πάνω στο άλλο, γιατί δεν υπάρχει τρόπος, γιατί στην αρχή τα κάνεις, τα στιβάζεις, ανά χρώμα, ανά ψυχοσύνθεση, ανά κουλτούρα, ανά γλώσσα κτλ. Και μετά έρχεται η ώρα που θες να βρεις ένα παντελόνι και ψάχνεις και σηκώνεις και τα κάνεις και τα κάνεις και στο τέλος γίνεται αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ένα άλλο βίντεο ή μια άλλη σειρά μίνι 6 επεισοδίων στο Netflix. Θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτό που τακτοποιήθηκε και είμαστε καλά. Και να είμαστε καλά. Ελπίζω να μην σας κούρασα με τα τόσα ντουλάπο είδη μου. Πείτε μου και εσείς αν κάνετε ντουλάπες, αν τις κάνετε συχνά, αν έχετε και εσείς αυτή την αναβλητικότητα τη χαζή που έχω και εγώ, που μερικά πράγματα ενώ δεν τα θες, τα κρατάς και δεν τα πετάς, ενώ ξέρεις ότι δεν τα βάλεις ποτέ κτλ. Αν ποτέ έρχεται αυτή η μαγική στιγμή όπως ήρθε για μένα σήμερα και με τη βοήθεια τη δική σας και ποια είναι η δική σας αφορμή για να το κάνετε τελικά, τι είναι αυτό που σας βοηθάει, εμένα μου βοηθάτε εσείς. Έχω εσάς. Λέω θα το κάνω για τα παιδιά, θα γίνει κιόλας η δουλειά. Και τρέχω και δεν φτάνω, καθώς όπως σας είπα είναι τρίτη για μένα, τρίτη και για εσάς. Και πολύ θέλω αυτό το βίντεο να έχει ανέβει στις 2.30. Πράγμα που είναι λίγο ας πούμε δυσκολάκι το κόβω. Γιατί δεν θα προλάβω να το μοντάρω. Αν σας άρεσε όμως αυτό το βίντεο, κάντε like, share, subscribe. Πείτε το και στους φίλους σας. Δώστε και ένα φιλί σε κάποια μουσούδα αν τυχόν πέσει στην αντίληψή σας και είναι κοντά σας. Εγώ θα δώσω σε αυτή. Αυτή τη μουσουδίτσα θα δώσω ένα φιλί που τον αγαπάω πολύ πολύ πολύ. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, δηλαδή την επόμενη τρίτη στις 2.30 που όταν αυτό ανέβει εγώ και ο Τζόι. Λιώνω, λιώνω. Θέλουμε να είστε όλοι εδώ και καλά.